Φιγούρες, σειρών των παραμυθιών, σύμβολα της αγαπημένης μας ομάδας, φαντασία και τέχνη τα πάντα συνδυάζονται στους χαρταετούς που και φέτος καιρού θέλοντος θα γεμίσουν τους ουρανούς με το περήφανο πέταγμά τους. Εδώ στο μαγαζί μπορούν να βρούνε όλων των ειδών τους χαρταετούς, καλούμπες, διάφορα σχέδια, παιδικά, κλασικούς χαρταετούς, μικρούς, μεγάλους. Τα πάντα μπορούν να βρουν εδώ. Η κίνηση έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά. Ναι, όταν βγαίνει ο ήλιος αρχίζουν και έρχονται. Αν βρέχει, δυστυχώς, όπως και 2-3 χρόνια, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θα δούμε. Τι διαλέγουν, έρχονται με τα παιδιά τους, έρχονται μόνοι τους? Οι περισσότεροι με τα παιδιά, για παιδικά σχεδιάκια, οι μεγάλοι, τους κλασικούς, με ομάδες, υπάρχουν πολλών ειδών χαρταϊτούς. Όλες οι ομάδες, παιδικά σχεδιάκια, Ben 10, Dora, πριγκίπισες, πολλών των ειδών. Είναι μια παράδοση τελικά που δεν χάνεται χρόνο με το χρόνο, καθώς την αγαπούν τόσο οι μικροί όσο και οι μεγάλοι. Όχι, ειδικά ο χαρταϊτός δεν νομίζω να χαθεί αυτή η παράδοση, γιατί είναι μια φορά το χρόνο και είναι μια ωραία παράδοση που χαίρονται και μικροί και μεγάλοι. Χαίρονται, οπότε δεν νομίζω να χαθεί, δηλαδή διαθέτουν και για το χαρταϊτό. Χαίρονται, βλέπω και οι μεγάλοι διαθέτουν και χρήματα και διάθεση και οι μεγάλοι. Οπότε δεν νομίζω να χαθεί. Κάποιος που δεν έχει μπορεί να βρει ένα φτηνό χαρταϊτό να πετάξει την καθαρά Δευτέρα? Ναι, βεβαίως υπάρχουν και φτηνοί και πιο ανεβασμένοι. Εδώ φυσικά έχουμε 4-5 χρόνια που δεν μπορούμε και οι τιμές έχουν παραμείνει οι ίδιοι. Οπότε μπορεί να βρει και έναν οικονομικό και σχοινάκια και τα πάντα. Μπορεί ουρές, ό,τι χρειάζεται ένας χαρταϊτός μπορεί να το βρει. Θα είστε ανοιχτοί και την καθαρά Δευτέρα, φαντάζομαι, η μέρα αυτή που οι περισσότεροι λόγω και τη τελευταία στιγμή θα έρθουν να προμηθευτούν το χαρταϊτό του. Ναι, βεβαίως, πάντα. Πάντα. Εδώ και 32 χρόνια που υπάρχει αυτό το μαγαζί, ανοίγει και απόκριες και καθαρά Δευτέρα. Στον καιρό οφείλεται πλέον. Τι συμβολίζει όμως το πέταγμα του χαρταϊτού? Την καθαρά Δευτέρα αρχίζει η πνευματική και σωματική κάθαρση με την νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής και την προετοιμασία για το μεγάλο γεγονός της Ανάστασης του Κυρίου. Το πέταγμα του χαρταϊτού την ημέρα αυτή συμβολίζει την ανάγκη του ανθρώπου για πνευματική και ψυχική εξύψωση στα ουράνια. Το βλέμμα είναι στραμμένο στον ουρανό και το σκύρτημα χαράς που νιώθουμε όταν καταφέρουμε να το δούμε να πετάει ψηλά είναι πολύ μεγάλο. Ίσως γιατί κατά βάθος ευχόμαστε να μπορούσαμε να βρεθούμε και εμείς μαζί του εκεί ψηλά. Όποιος δεν πέταξε ποτέ χαρταϊτό δεν έστρεψε το βλέμμα όσο ψηλά χρειάζεται. Όποιος όμως και είναι ο πραγματικός συμβολισμός του, το βέβαιο είναι ότι προσφέρει χαρά και διασκέδαση σε μικρούς και μεγάλους. Αμόλα καλούμπα λοιπόν, έστω και με ομπρέλα και μακριά από τα καλώδια της ΔΕΗ.